αξιότιμοι διοργανωτές του συνεδρίου, κύριε Περιφερειάρχες, κύριε Πρόεδρε της Τράπεζας Πυραιός, κύριε Πρόεδρε του ΓΕΕ Επιχειρήν, κύριε Πρόεδρε της ΑΣΟΕ, Πρόεδρε και εκπρόσωποι φορέων και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, κυρίε και κύριοι προσκεκλημένοι. Ξεκινώντα από το τι συμβαίνει γύρω μα, είναι γενικά αποδεκτό ότι η περίοδη κρίση χαρακτηρίζονται από μεγάλου κινδύνου αλλά και μεγάλε προοπτικέ. Σε αυτό το περιβάλλον, καλείται να κινηθεί και ο πρωτογενή τομέα, ένα τομέα τη οικονομία, τρισδιάστατο, οικονομικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό. Κοινωνικό το τονίζω γιατί έχει μεγάλη σημασία σήμερα για την συνοχή στην ελληνική περιφέρεια. Δραστηριοποιείται λοιπόν σε ένα διαρκές μεταβαλλόμενο οικονομικό και κλιματικό περιβάλλον όπου η αλλαγή των ισορροπιών στις διεθνείς αγορές και η όξυνση του ανταγωνισμού ως απόρρια των εξελίξεων στο διεθνές εμπόριο ενέχει ευκαιρίες προς αξιοποίηση αλλά και παγίδες προς αποφυγή. Η ραγδαία η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση σε τρόφιμα δίνει τη δυνατότητα στη χώρα μας ως Ελλάδα με το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε στον αγροτοδιατροφικό τομέα να αναζητήσουμε τη θέση που μας αρμόζει πλέον στην εφοδιαστική αλυσίδα. Από την άλλη πλευρά βέβαια, η έντονη ανεξέλεχτη πολλές φορές διακύμαση των τιμών των γεωργικών προϊόντων και η αβεβαιότητα των αγορών αποτελούν τη νέα κανονικότητα που δυστυχώς βιώνει ο αγροτικός τομέας καθημερινά. Όπως πρόσφατα επιβεβαιώθηκε από την έκθεση Εμπορίου Αγροτοδιατροφικών Προϊόντων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει ως ο νούμερο ένα εξαγωγέας γεωργικών ειδών διατροφής όλων των κόσμων. Όπως όμως τονίζεται και από τις κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Κόπα και Κοζέκα που είναι σήμερα παρόντες εδώ ο Πρόεδρος. Οι Ευρωπαίοι αγρότες απολαμβάνουν ελάχιστα ωφέλη από το εξαγωγικό κέρδος των προϊόντων τους, καθώς το αγροτικό τους εισόδημα συμπιέζεται συνεχώς από μεταποιητές και εμπόρους, ενώ συρρυκνώνεται από τις χαμηλές τιμές και το υψηλό κόστος εισρών. Στη χώρα μας, Επιπλέον η φορολογία σήμερα και οι ασφαλιστικές εισφορές δημιουργούν ένα ακόμη πιο ασφιχτικό περιβάλλον σε βάρος των αγροτών και του αγροτικού εισοδήματος. Η μείωση λοιπόν του αυξημένου κόστους παραγωγής, η αντιμετώπιση όπως και η μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, η αντιμετώπιση του προβλήματος σε καλλιέργειες με ζήτηση και μέλλον πέραν των παραδοσιακών, η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, θέμα και του συνεδρίου, η καινοτομία, η ενίσχυση του βαθμού οργάνωσης των αγροτών σε συλλογικά σχήματα. Όλοι το λέμε αυτό. Θα ήθελα όμως εδώ να τονίσω ότι πριν έξι μήνες ψηφίστηκε ο νόμος για τα συνεταιριστικά σχήματα, αφήθηκαν ελεύθερες στη χώρα μας να προχωρήσουν, να δημιουργήσουν οι συνεταιρισμοί τα δευτεροβάθμια και τα τριτοβάθμια όργανα του και μόλι τα δημιουργήσανε, ήρθε μετά το Υπουργείο και ξανανομοθέτησε να ξαναρχίσουν από την αρχή. Ε, λοιπόν, τι, τι δυνατά συνεταιριστικά σχήματα θέλουμε και πώ θα επιτευχθεί όλο αυτό. Η περαιτέρω δε, και ο περαιτέρω δε τεχνολογικό εξοπλισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι βήματα που πρέπει να γίνουν τώρα γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε να στραφούμε στην ανάπτυξη των πλεονεκτημάτων μας ως χώρα, δημιουργώντας επώνυμα ποιοτικά προϊόντα με ποικιλία και διατροφική αξία, ανάλογη της μοναδικότητας του, εδα... του εδαφοκλιματικού μας περιβάλλοντος. Με σύγχρονα μέσα πρέπει να στοχεύσουμε στην καλύτερη οργάνωση παραγωγή, παράλληλα με την προώθηση και εδραίωση των προϊόντων μα στι ευρωπαϊκέ και διεθνεί αγορέ. Για να αυξηθεί επιτέλου η παραγόμενη αξία αναστρέμα στη χώρα μα, όπου είναι στα 190 ευρώ αναστρέμα, όταν στο Ισραήλ είναι στα 1290 και στην Ολλανδία που αναφέρθηκε ο Δήμαρχο. Θεσσαλονίκη το πρωί είναι στα 1.700 περίπου ε, 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 ευρώ η αξία που παράγει αναστρέμα εκεί η χώρα. Βασικά συστατικά για την επίτευξη όλων των παραπάνων, για να επανέλθω και στο κεντρικό θέμα του συνεδρίου, είναι η καινοτομία και γνώση στον πρωτογενή τομέα, όπου πολύ σωστά αναφέρεται και στον τίτλο. Καινοτομία όμως, για να προχωρήσουμε στις νέες τεχνολογίες, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να προέλθει αυτή μέσα από την αγροτική έρευνα έναν τομέα που δυστυχώς στη χώρα μας έχει παραγωνιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Και το αποτέλεσμα είναι η πορεία της αγροτικής έρευνας να ακολουθεί τις κατευθύνσεις που προσδιορίζουν οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι οι πραγματικές ανάγκες της χώρας. Η έλλειψη εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την εφαρμογή της στον αγροτικό τομέα μειώνει εύλογα την όποια ανταγωνιστικότητα, καθώς σχεδόν όλες οι ίστροες, τεχνολογία, πολλαπλασιαστικό υλικό, αγροχημικά, είναι εισαγόμενα. Και γνώση. Γιατί είναι αντιληπτό πλέον από όλου όσο ζουν τη σημερινή πραγματικότητα και δει την αγροτική, πως σε μια εποχή που η πρόσβαση στην πληροφορία, σωστή ή λάθος, είναι αθρώα, το μόνο όπλο που μπορεί να επιδείξει κάποιο προκειμένου να φιλτράρει σωστά όσα ακούγονται και να πάρει τις κατάλληλες για αυτόν αποφάσεις, είναι η γνώση προερχόμενη από σωστή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση. Η χώρα δεν διαθέτει καμία οργανωμένη δομή παροχή συμβουλευτικών γεωργικών υπηρεσιών που θα γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ επιστήμης και πράξης και θα δημιουργεί προϋποθέσεις βιώσιμων επενδύσεων αξιολογώντας το ποιοτικό και ποσοτικό παραγόμενο αποτέλεσμα στον αγρό ή το στάβλο. Ο αγροτικός κόσμος έχει ανάγκη από ένα εθνικό σύστημα παροχής γεωργικών συμβούλων που θα συμπληρώνει τις δεξιότητες του σημερινού σύγχρονου αγρότη. Εμείς ως πολιτικός χώρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης έχει αναγνωρίσει αυτή την αναγκαιότητα την οποία προβάλλει αρκετές φορές μέσα στη Βουλή την έχει εντάξει και στο αγροτικό της πρόγραμμα και ήδη αυτό θα έπρεπε να αρχίσει να εφαρμόζεται τουλάχιστον από το 2015. Υπό αυτό το πλαίσιο χαιρετίζω το σημερινό συνέδριο της ΓΙΑ Επιχειρήν για τον αγροτικό τομέα με την πεποίθηση ότι για μία ακόμη φορά τα χρήσιμα συμπεράσματα που θα προκύψουν από αυτό το συνέδριο θεσμός πλέον για τον αγροτικό χώρο θα βοηθήσουν όλους όσους εμπλέκονται με το μέλλον του πρωτογενή τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των κομμάτων να χαράξουν τις αναγκαίες πολιτικές που θα οδηγήσουν έτσι σε ένα σύγχρονο, αυτόνομο, παραγωγικό μοντέλο για τον πρωτογενή τομέα, αφήνοντας όμως και ένα ικανοποιητικό εισόδημα στον Έλληνα αγροτοκτηνοτρόφο. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω, όταν εχθές ενημέρωσα κάποιον κτηνοτρόφο με 30 χρόνια γαλακτοπαραγωγική κτηνοτροφική μονάδα ότι σήμερα θα μιλήσω στο συνέδριο του ΓΕΑ Επιχειρήν μου είπε θα ήθελα να πει τα εξή. ότι μέχρι τώρα ακούγαμε ότι πάνε φυλακοί είτε γιατί κλέβουν είτε γιατί σκοτώνουν εμείς κινδυνεύουμε να πάμε φυλακοί γιατί παράγουμε σας ευχαριστώ